Κυρίες και κύριοι, από την πήγα με ένα εξαιρετική τιμή, αλλά και μου δημιουργεί μεγάλη χαρά το γεγονός ότι εγκαινιάζω αυτή την έκθεση, η οποία έχει τον επαιδιακό της χαρακτήρα, αφού γίνεται με την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη δημιουργία του Μακεδονικού Μετώπου. Έχει τόσο μεγαλύτερη σημασία η αίσθηση αυτή όσο γίνεται σε αυτό το εμβληματικό πανεπιστημιακό κτίριο. Το μοναδικό κτίριο του Σίλια στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο έχει τη δική του ιστορία. Εδώ ήταν το επιτελικό κέντρο του ένοπλου μακεδονικού αγώνα. Εδώ ήταν το επιτελείο του προξένου Λάβρου Κονομιλά. Εδώ στεγάζεται λοιπόν αυτό το μουσείο. Το οποίο δεν είναι μόνο ένα μουσείο μνήμης, αλλά και ένας φάρος ιστορίας για το παρόν και για το μέλλον. Η έκθεση που εγκαινιάσαμε είναι αφιερωμένη σε μνήμες οι οποίες σχετίζονται με την έκρηξη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δημόσου Καλλιτεχνείου και εκείνο που ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι υπάρχει η αποτύπωση τι συνέβαινε και η παρουσία των στρατευμάτων της Αυτών την εποχή που είναι εδώ και ιδίως την επιρροή που είχε η παρουσία των στρατευμάτων αυτών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και τη μόνο περιοχή περιοχή. Μένω όμως στο τι σημαίνει και το μουσείο αυτό, αλλά και η έκθεση, την οποία είναι γενιά σαν πριν από λίγο. Τι σημαίνει με βάση αυτά που μας θυμίζει για την εθνική μας ολοκλήρωση. Μην ξέραμε πώς έγινε αυτή η εθνική ολοκλήρωση. Μην ξεχνάμε εκείνους οι οποίοι έγισαν το αίμα τους, έδωσαν την ψυχή τους στην κυριολεξία σε αυτό το μεγάλο αγώνα, από τον οποίο οφείλουμε και πρέπει να εμπνεόμαστε. Γιατί αυτές οι επέτειες και αυτές οι εκθέσεις έχουν σημασία μόνο όταν μας διδάσκουν και μπορεί να μας διδάξουν πολλά. Από μόνο δύο διδάγματα. Το πρώτο, ό,τι πετύχαμε με σύρνες, το πετύχαμε ενωμένοι στις δύσκολες κρίσιμες στιγμές, το δείχνει και η παρούσα κρίσιμη συγκυρία. Το δεύτερο δίδαγμα από την έκθεση αλλά και το μουσείο είναι το δίδαγμα του ότι για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον πρέπει να επιλέγουμε την εξωτερική μας πολιτική με ανοιχτό μυαλό. Η πολιτική μας, η εξωτερική, πρέπει να είναι πολυδιάστατη. Να εξαρτάται από την εξυπηρέτηση του δικού μας εθνικού και δημόσιου συμφέροντος. Αυτό το δίδαγμα είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις εκείνες τις οποίες δημιουργεί η σύγχρονη συγκυρία. Πρέπει να σας ευχαριστήσω θερμά για τον αγώνα που κάνετε για να συντηρείτε αυτό το μουσείο, να λειτουργεί αυτό το ίδρυμα, το κάνετε με αυταπάτηση. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι χορηγοί σας, οι οποίοι είναι αφανείς. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια εποχή που περισσότερο μας ενδιαφέρει η εικόνα, το λιγότερο μουσείο. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ όχι μόνο για να μάθω, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό με αυτά που μαθαίνω από την ανθρώπινη κοινωνία σα, αλλά για να φροντίσω το χώρο τιμή που πρέπει σε ανθρώπου στου οποίου οφείλουμε το ότι υπάρχουν αυτά τα μουσεία μνήμη, αλλά και αυτή η φάρη τη ιστορία για το παρόν και το μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, όσο οι δυνάμει μου το επιτρέπουν, θα σταθώ εγώ σε αυτή την προσπάθεια που μα κάνετε και εσεί και οι συνεργάτε. Εύχομαι και του χρόνου να έχω περισσότερο καιρό. Θα βρεθούμε εδώ και να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.